Είχε τότε την εκπομπή Μαρία. Με τη Μαρία κάναμε και παρέα, γιατί μένουμε στα νότια και τα λοιπά. Κάναμε και παρέα ούτως αλλιώς. Και μου λέει, θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή. Τότε εγώ δεν ήμουνα και ούτε τώρα είμαι. Αλλά τέλος πάντων, όχι, άλλο θέλω να πω. Θέλουμε και καμία σημαντική προσωπικότητα σήμερα, δηλαδή που είμαι σημαντική προσωπικότητα, μόνο και μόνο. Τότε ήθελε βοήθεια το πράγμα. Και μου λέει, Μαρία, αλλά είχα τη δυνατότητα να επιλέξω. Μου λέει, ποια παρουσιάστρα σ' αρέσει, ρε παιδί μου, να φέρω μια ωραία γυναίκα, να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Μου λέει η Μαρία. Ναι. Και λέω, εγώ τη σκορδά. Τι παίρνει η Μαρία, κλείνει. Και παιδιά, όταν σα λέω, σφαχτήκαμε στον αέρα, κυριολεκτικά σφαχτήκαμε στον αέρα. Εγώ έπαθα πλάκα. Ναι, και πριν τον αέρα, δηλαδή, ο κόσμο νόμιζε ότι είναι στημένο. Δεν είναι στημένο. Δηλαδή, μόνο που δεν εξτομίσαμε βρισκέ. Εσύ, εσένα σου άρεσε η Φέη. Ξαφνικά πώ σου βγήκε αυτή η επιθετικότητα. Δεν κατάλαβα τι γίνεται. Δεν αυτό ξέρει τι γίνεται. Πολλέ φορέ, ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι με τη Φέη από την εκπομπή σου, πήρε μισό χρόνο για να είμαστε μαζί. Κάναμε ραντεβού, βγαίναμε, δηλαδή έλεγα ότι θα βγω απόψε ραντεβού και θα πω ότι να είμαστε μαζί κτλ. Ναι. Βγαίναμε και κάτι. Ρε, κάτι γινότανε και χάλαγε το πράγμα. Δεν πήγαινε καλά το ραντεβού. Και πηγαίναμε το βράδυ, απογοητευόμασταν και οι δύο. Μετά κάναμε μια-δύο εβδομάδες να ξαναμιλήσουμε, βέβαια, ναι. Αυτό το πράγμα κράτησε μισό χρόνο. Δηλαδή, από την εκπομπή τη Μαρία που ήταν Ιούνιο, α πούμε. Το καλοκαίρι χαθήκαμε και μετά από το Σεπτέμβριο και μετά. Βγαίναμε κάθε μια-δύο εβδομάδες, πηγαίναμε για φαγητό κλασικά. Πού άλλο να την πάω, για φαγητό θα την πήγαινα. Αλλά δεν κάθονταν, δηλαδή κάτι στο τέλος, ας πούμε, χάλαγε. Και εγώ δεν είχα την. Ξέρεις, καμιά φορά σαν μαθητού δεν είναι το πρώτο φιλί, το δύσκολο ρε παιδί μου να δώσει μια γυναίκα. Ναι. Έβγαινα εγώ και έλεγα σήμερα θα αυτό και θα δώσω το πρώτο φιλί. Τζίφο το πρώτο φιλί. Έξι μήνες μου πήρε το πρώτο φιλί, παιδιά μου. Τι σε ήθελε, συγγνώμη Τατιανάκη μου, σε ήθελε αυτή τώρα που έχετε γνωριστεί και είστε μαζί. Εκ του αποτελέσματος. Σε ήθελε όμως, δηλαδή ίσως στη διάρκεια αυτή σε ήθελε όπως την ήθελες εσύ. Εκ του αποτελέσματος πιστεύω ναι. Δεν λες το παρασκήνιο. Ποιο είναι το παρασκήνιο, για πες. Λες το παρασκήνιο. Κάνουμε το γύρισμα στον Αστέρα. Στον Αστέρα, δεν ναι. Είχα πάει εγώ ένα βίντεο. Σκοτώνονται οι Φέοι με τον Γιώργο, γίνεται πριν πανικός. Την εκπομπή. Πριν την εκπομπή. Ναι. Πριν την εκπομπή. Σας κάνουμε ένα βίντεο. Τύπου βρίσκονται στον Αστέρα. Δεν πειράζει που λέω στα ματέρια. Σκοτωθήκαμε, είναι αλήθεια. Σκοτωθήκαμε. Γιατί ήταν μια ερώτηση που λέει. Με παίρνει ο δημοσιογράφος και μου λέει, κυρία Σταματέρη, δεν νομίζω ότι θα έρθουν καλεσμένοι. Ξέρεις, σε μια μέρα. Εσύ είπα, παιδί μου, εγώ ότι αν ήσουν η γυναίκα μου, θα ήθελα να σου πιο στενά ντυμένη, τη είπα εγώ. Κατευθείαν! Κατευθείαν! Πάρα πολύ σου άρεσε με το καλησπέρα. Ναι, αλλά δεν είχα παντρευτεί τότε, κατάλαβε. Αυτό πάντως, αυτή η ειλικρίνεια σου τη λατρεύω. Δεν υπάρχει, δεν ποιο θα το έλεγε αυτό. Την είδε με το σορτσάκι την πότα. Τη γούστερε πολύ, ήθελα να την γνωρίσει. Και με την πότα τη σκέφτηκε για γυναίκα του. Μπράβο. Σκέφτηκε κατάλαβε. Την ήθελε με το φόρεμα στο γόνα. Να με την ειδική φούστα. Ναι. Και συνέχεια. Τη λέει, δεν τα θυμάσαι καλά. Δεν τα θυμάσαι καλά. Με παίρνει δημοσιογράφος, μου λέει όλα αυτά. Τα μαλλιά μου εμένα, ξέρει, όρθια. Παίρνω το Γιώργο. Του λέω, Γιώργο μου, δεν πιστεύω να μην έρθεις ο καλεσμένος. Άρχισε να μου βρίζει τη Φέη. Παίρνω τη Φέη, μου βρίζει τον Γιώργο. Δεν το πιστεύω. Εγώ έμαθα, ρε παιδί μου, ότι μετά την εκπομπή αυτή, τη ρωτήσαν τι γνώμη σου, ποια είναι η γνώμη σου για δουλειά και λέει, μεγάλος μακάκας είναι. Έξι μήνες έκανε το πρώτο φίλι. Ναι, δεν είμαι δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτάνατε έξω από το σπίτι να την άφηνα και μου καληνυχτάκια. Σε έλεγα την καληνύχτα, αυτού γάμο το πάλι την επόμενη φορά.